Κύριε, τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, γιατί είχαμε διακοπή των εργαστηριακών εξετάσεων σε ό,τι αφορά το εμβόλιο AstraZeneca. Έχουμε αναστολή στις δοκιμές. Θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες που θέλουμε και θα μας ενημερώσει ο κύριος Διέτης, ο κύριος Νικόλας Διέτης, τον οποίο έχουμε κοντά μας μέσω Skype. Καλή σας ημέρα, κύριε Διέτη. Καλημέρα. Λοιπόν, πώς να πάρουμε αυτή την αναστολή των δοκιμών στο εμβόλιο AstraZeneca? Να το δούμε θετικά, να το δούμε με προβληματισμό? Δεν θα το έλεγα θετικά. Μια οποιαδήποτε πάυση σε μια κλινική δοκιμή και ειδικά για τον κορονοϊό, που είναι μια επίγουσα κατάσταση, δεν θα το έλεγα εγώ ότι είναι θετικό. Έχει μια θετική χρειά και η θετική χρειά είναι ότι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για το εμβόλιο είδαν κάτι που τους ανησύχησε και έπαυσαν όλες τις δοκιμές μέχρι να το μελετήσουν. Αυτό σημαίνει ότι είναι αποτελεσματική η διαδικασία της μελέτης του εμβολίου. Ακολουθούνται οι διαδικασίες, ακολουθούνται τα πρωτόκολλα, ακολουθείται η αυστηρή κριτική των δεδομένων και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καθησυχαστικό από την άποψη της εμπιστοσύνης του κόσμου προς αυτή την κλινική μελέτη. Από τη μεριά της κλινικής μελέτης όμως, καμία κλινική μελέτη, όπως ξέρετε και εσείς, δεν θα θέλει να γίνεται πάυση των διαδικασιών, το οποίο θα επιφέρει και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του εμβολίου ή κάποιου φαρμάκου. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, οι πάυσεις αυτές είναι αρκετά σύνηθες. Είναι πάυσεις οι οποίες ενεργοποιούνται αυτόματα από τα πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν. Ουσιαστικά μιλάμε για πάυση για οτιδήποτε καταγραφή σε κάποιον εθελοντή που πάρει ένα φάρμακο ή ένα εμβόλιο που βρίσκεται σε κλινική μελέτη φάσης 3, οποιαδήποτε παρενέργεια καταγραφή που δεν έχει καταγραφεί προηγούμενα στη φάση 2, πρέπει και κρίνεται από τους γιατρούς ότι είναι μια σημαντική παρενέργεια, πρέπει να σταματήσουν τα πάντα μέχρι να ελεγχθεί αυτή η παρενέργεια και να ελεγχθεί αυτός ο ασθενής. Πρόκειται για έναν ασθενή. Υπενθυμίζω ότι μέχρι τώρα γύρω στις 17.000 εθελοντές έχουν πάρει το εμβόλιο της Οξφόρδης για τη μελέτη φάση 3. Θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι τις 30.000. Είμαστε δηλαδή λίγο στη μέση. Και έχουμε μόνο έναν ασθενή που παρουσίασε αυτή την πολυπλοκότητα, μια μυελίτιδα η οποία είναι μια φλεγμονή του νοτιαίου μυελού. Δεν είναι δηλαδή σοβαρή αυτή η παρενέργεια για την υγεία του ασθενούς, γιατί ακούγαμε και διαβάζαμε έτσι πληροφορίες και θέλουμε μια επίσημη ενημέρωση, γι' αυτό σας ρωτάω. Αυτή η παρενέργεια είναι επιβλαβής για τον οργανισμό, ενώ μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα? Κοιτάξτε, είναι μια σημαντική παρενέργεια, έτσι. Προκαλεί πόνο, προκαλεί ίσως κάποια παράλυση κάποιων άκρων. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι αναστρέψιμη. Χορηγεί το ασθενής με κορτικοστεροειδή και μετά από λίγο καιρό μπορεί να θεραπευτεί, να καλυτερεύσει και να πάει σπίτι του. Και από όσο γνωρίζω, η συγκεκριμένη ασθενής η οποία είχε αυτή την παρενέργεια σε αυτή τη μελέτη είναι πλέον καλά και έχει φύγει από το νοσοκομείο. Δεν νομίζω να ξαναβάλει το εμβόλιο η συγκεκριμένη ασθενής. Ίσως να μην χρειάζεται κιόλας, άμα ήταν και η δεύτερη δόση η οποία έχει πάρει. Κοιτάξτε, το ερώτημα τώρα είναι, και αυτό που είναι το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου που λέμε, είναι αν αυτή η παρενέργεια έχει προέλθει από το εμβόλιο. Ναι. Για να σας δείξω λίγο το πόσο σημαντική είναι η αυστηρή κριτική αυτών των δεδομένων. Αυτοί οι ασθενείς που παίρνουν το εμβόλιο έχουν ένα τηλέφωνο κοντά τους, το οποίο είναι προσβάσιμο 24 ώρες, 24 ώρο, 365 μέρες το χρόνο, να ρωτήσουν έναν γιατρό της μελέτης ανά πάσα στιγμή για οτιδήποτε τους παρουσιαστεί. Καταγράφουν ένα καθημερινό ημερολόγιο για το οτιδήποτε μπορεί να έχουν. Έχουν βήξει, το καταγράφουν. Νιώθουν λίγο αδυναμία, το καταγράφουν. Οτιδήποτε συμβαίνει, καταγράφεται. Έχουν πονοκέφαλο και παίρνουν Παναντόλ, το καταγράφουν. Όλο αυτό το ημερολόγιο είναι καθημερινό και επίσης γίνεται και τακτικός ιατρικός έλεγχος από τους γιατρούς της μελέτης. Καταλαβαίνετε ότι ένα τόσο αυστηρό πρωτόκολλο σίγουρα βγάζει πράγματα τα οποία ίσως να μην έχουν σχέση και με το εμβόλιο. Ναι, σωστά. Αυτό που θα θέλουμε τώρα να δούμε, κάποιες από αυτές τις παρενέργειες καταρχήν είναι εμφανές ότι μπορεί να μην έχουν σχέση με το εμβόλιο. Έτσι. Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν κάποιο ατύχημα, μπορεί να τους τσιμπήσει μια μέλισσα, μπορεί οτιδήποτε. Αλλά κάποιες παρενέργειες που κρίνονται από το ιατρικό προσωπικό ότι είναι λίγο πιο σοβαρές και δεν είναι τόσο σύνηθες να υπάρχουν, καταγράφονται και γίνεται αυτή η πάυση. Αυτό που θα κάνουν τώρα οι μελετητές είναι να δούνε πρώτον κατά πόσο οι άνθρωποι που δεν πήρανε το εμβόλιο του κορονοϊού και πήρανε το εμβόλιο της μινικήτιδας, γιατί σας υπενθυμίζω ότι από τους ανθρώπους που παίρνουν μέσα σε αυτή τη μελέτη δεν παίρνουν όλοι το εμβόλιο, οι μισοί παίρνουν το εμβόλιο και άλλοι μισοί παίρνουν ένα γνωστό άλλο εμβόλιο, ώστε να δούμε αν το αποτέλεσμα που έχουμε από το εμβόλιο της Οξφόρδης είναι συγκρίσιμο με ένα άσχετο εμβόλιο που έχει σχέση με το κορονοϊό, όπως αυτό της μινικήτιδας. Άρα είναι για σύγκριση που γίνεται. Μάλιστα. Θα πρέπει να δούμε και στους ανθρώπους που πήραν το συγκριτικό εμβόλιο, αν και εκεί είχαμε κάποιο είδους παρενέργειες, ή αν ο γενικός πληθυσμός, ποια είναι το ρίσκο του γενικού πληθυσμού να έχει αυτή την συγκεκριμένη παρενέργεια. Άρα θα γίνει μια στατιστική ανάλυση. Εγώ, η δική μου εκτίμηση είναι ότι δύσκολα θα μπορέσουν 100% να απαντήσουν στο ερώτημα αν η παρενέργεια αυτή έχει έρθει λόγω του εμβολίου ή όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το γνωρίζεις αφού κάνεις αυτές τις βασικές εξετάσεις. Άρα η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα καταγραφεί αυτό, θα μελετηθεί, θα γίνει φύλλο και φτερό η ασθενής αυτή για το ιστορικό της, για το αν έχει άλλες ασθένειες κτλ. Δεν νομίζω να υπάρχει σαφής απάντηση, αλλά αυτό που θα γίνει είναι θα καταγραφεί, θα συνεχίσει η κλινική μελέτη με περισσότερο προσοχή όσον αφορά τα συγκεκριμένα προσυμπτώματα αυτής της ασθένειας που ανέπτυξε η ασθενής, ώστε να δούνε αν υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν και άλλοι. Μάλιστα. Αν στις 30.000 των ανθρώπων που θα πάρουν τα εμβόλια δεν υπάρχει κανένα άλλο σύμπτωμα παρά μόνο σε αυτής της μίας ασθενούς, το πιο πιθανό είναι να συνεχιστεί η μελέτη. Άρα αυτή η αναστολή που γίνεται από πολλά, όπως μας είπετε, εργαστήρια κατά καιρούς, μέχρι πόσο μπορεί να πάρει αυτή η αναστολή, ή αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε? Κοιτάξτε, η εμπειρία μας λέει ότι μπορεί να πάρει από λίγες μέρες έως λίγες εβδομάδες. Δεν πιστεύω να πάει περισσότερο. Όλα θα εξαρτηθούν από την ανάλυση που θα γίνει σε αυτή την ασθενή, το ιστορικό της, ελέγχει διπλή και τριπλή, ώστε να δουν ακριβώς πώς και τι έγινε με αυτή την ασθενή. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Επίσης θα υπάρχει μετά από αυτή την ανάλυση, η οποία θα γίνει από ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών, θα υπάρχει και μία, η τελική απόφαση θα πάρθει από ένα κρακτικό πρακτορείο, το Medicines and Healthcare Regulator Agency της Αγγλίας, οπότε αυτοί θα είναι που θα πάρουν και την τελική απόφαση για το αν θα συνεχιστεί ή όχι η μελέτη. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.